Κυρία Τσουκάλα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Τουλγεράκη. Η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα στοιχεία τα οποία έχω αναφέρει, πρώτον για το Ευρωβαρόμετρο και τις αναφορές για τη Μέση Ανατολή, ότι πραγματικά είναι τροφή σκέψης δυνατή και τα δύο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο Ευρωπαίος πολίτης, ο δημοκρατικός, ο προοδευτικός πολίτης απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε στιγμή να δημιουργήσει και μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας, η οποία θα έχει ισχυρή παρουσία στη γεωπολιτική παγκοσμίως. Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Η ευρωπαϊκή άμυνα δεν υφίσταται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ αναφορικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τώρα αναφορικά με αυτά που αναφέρατε με το ευρωβαρόμετρο, φυσικά και είναι πολύ εύλογο ο Ευρωπαίος πολίτης να προσήλθε στις κάλπες λόγω της ακρίβειας. Κοιτάξτε όμως να δείτε, κυρία Δουλγεράκη, στα νεοφιλελεύθερα καθεστώτα η κρίση είναι πάντα μια ευκαιρία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως προτρέχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να εκφοβήσουν για τεράστιες αυξήσεις του πετρελαίου, ένα απίστευτο εκφοβισμό αναφορικά με τεράστιες προσφυγικές ροές οι οποίες θα προκύψουν. Και η αλήθεια είναι ότι αμέσως μετά την επίθεση τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ είχαμε μια αύξηση 4%. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τα υψηλότερα αποθέματα πετρελαίου από το 2022. Και επίσης η ζήτηση πετρελαίου από τη ΣΥΠΑ είναι η μικρότερη από το 1998. Αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως συγκρατήσουν τις τιμές του πετρελαίου ως ότου ολοκληρωθούν οι εκλογές στις ΗΠΑ. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, η στάση του Ισραήλ αυτή τη στιγμή υποδηλεί ότι υπάρχει ένα κενό εξουσίας. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι κανένας από τους υποψηφίους για την προεδρία στη CIA, δημοκρατική, ένθε δημοκρατική και ρεπουμπλικανή, δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν με το πανίσχυρο ισραηλινό λόμπι. Άρα αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά το κενό εξουσίας που δημιουργείται. Η Καμάλα Χάρις έχει δηλώσει ευθέως ότι προτιμάει μια διπλωματική λύση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ναι είναι υποστηριχτής του Ισραήλ, έχει επιπροεδρίας του, είχε αναγνωριστεί η Ιερουσαλήμ ως η πρωτεύουσα του Ισραηλινού κράτους. Είναι όμως και υπέρμαχος του λεγόμενου απομονωτισμού της Αμερικής, δηλαδή, και είναι και πολύ γνωστό, είναι πολύ γνωστή η στάση του ότι δεν θέλει να προβεί σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Το Ισραήλ για να μπορέσει να προχωρήσει, η στάση του δεν δικαιολογείται παρά μόνο αν είχε τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή από τα 14 δι στρατιωτικής βοήθειας τα οποία θα λάμβανε αυτό το χρόνο, έχει λάβει μόνο τα 7. Και φυσικά δεν γνωρίζουμε, δεδομένου ότι είναι πολύ κοντά στις δημοσκοπήσεις Τραμπ Καμάλα Χάρις, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η έκδοση των αμερικανικών εκλογών. Ναι, αλλά είπατε ότι με βάση αυτή τη σκέψη ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρουν να συγκρατήσουν την άνοδο των τιμών. Αλλά ξέρετε όμως, επειδή είπατε και κάτι άλλο, ότι εδώ υπάρχει σε αυτή την περίοδο και ένας εκφοβισμός σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές του αργού, την αγορά πετρελαίου κλπ. Μην ξεχνάτε ότι κανένα μέσο ενημέρωσης από μόνο του, κυρία Τσουκαλά, δεν βγάζει τέτοιου είδους συμπεράσματα. Όταν δεν υπάρχουν διεθνολόγοι, όταν δεν υπάρχουν οικονομικοί αναλυτές, όταν δεν υπάρχουν επιθεωρητές ενέργειες οι οποίοι περιμένουν πραγματικά αυτό το οποίο στη συνέχεια μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή ότι υπάρχουν οι φόβοι, γιατί οι ίδιοι εκφράζουν τους φόβους ότι θα δούμε μπροστά μας τέτοιες τιμές και με βάση την πολιτική που ακολουθείτε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι έχει να κάνει και με την πράσινη ενέργεια, όλο δηλαδή αυτό το δύσκολο, το παζλ, το μεγάλο το παιχνίδι, να το πω και διαφορετικά εντός εισαγωγικών, ότι δεν ξέρουμε τι θα φέρει μπροστά μας. Δηλαδή τα ακούμε καθημερινά από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην αγορά, δεν τα βγάζουμε μέσα από την κοιλιά μας. Σωστά. Κοιτάξτε, ο μεγαλύτερος καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος θα καθορίσει τη τιμή του πετρελαίου, θα είναι το Ιράν, αν το Ιράν αποφασίσει να κλείσει τα στενά του Ορμούς.
Αυτή τη στιγμή το καρτέλ του ΟΠΕΚ μαζί με τη Ρωσία προσπαθούν πάνω από, εδώ και δύο χρόνια δεν κάνω λάθος, να ανεβάσουν την τιμή του πετρελαίου σε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, κάτι το οποίο δεν το έχουν καταφέρει. Το Ιράν όμως είναι πολύ δύσκολο να διακινδυνεύσει να κλείσει τα στενά του Ορμούς, καθώς θα υπάρχει τεράστια εκροή εσόδων. Από τα στενά του Ορμούς αυτή τη στιγμή διακινείται το 1 τρίτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου και από το 25 στο 40% της παγκόσμιας, του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου διακινείται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Εάν κάνει κάτι τέτοιο, αυτό θα είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και τη σήμανση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο φυσικά μπορεί να επιφέρει εκτός από σοβαρότατες οικονομικές κυρώσεις και φυσικά στρατιωτική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή από τα στενά του Ορμούς, κάτι όμως το οποίο πρέπει επίσης να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη και το οποίο φυσικά δεν διακινείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι από αυτά τα 17 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, δηλαδή 2,7 κυβικά μέτρα αργού πετρελαίου, το 85% προορίζεται για τις ασιατικές αγορές. Ιαπωνία, Ινδία, Νότιο Κορέα και Κίνα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν το Ιράν προβεί, αν κλείσει τα στενά του Ορμούς, ενδεχομένως οι επιπτώσεις για τις ευρωπαϊκές αγορές να μην είναι τόσο δημιουργές όσο παρουσιάζονται. Καλό θα είναι λοιπόν να μην τσιμπάμε το τυράκι και να απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας να θέσουν, ειδικά τώρα που η κατάσταση, γιατί εννοείται ότι οι τιμές του πετρελαίου πάντα αυξάνονται, υπάρχει πάντα αύξηση λόγω γεωπολιτικών κρίσεων, να απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μας να συγκρατούν τις τιμές του πετρελαίου. Αντί να τσιμπάμε το τυράκι και να το θεωρούμε εύλογο κάθε φορά που υπάρχει γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, να αυξάνονται οι τιμές του πετρελαίου. Μάλιστα. Η δική σας η εκτίμηση αναφορικά με αυτό τον κύκλο, ο οποίος δεν λέει να κλείσει. Κάθε φορά λέμε ένας νέος κύκλος αίματος, μια νέα επέμβαση, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, πολλούς μήνες, πολλές ημέρες, βλέποντας τι γίνεται στην περιοχή, όπως και να το δει κάποιος, βλέπουμε ότι αυτός ο κύκλος παραμένει συνεχώς ανοιχτός. Υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κατά τη δική σας την εκτίμηση, παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα, γνωρίζοντας την περιοχή, ότι και με τις αναφορές που κάνατε ότι πριν από τις αμερικανικές εκλογές εκεί θα συγκρατηθούν τα πράγματα γιατί οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να κλείσει, όχι να κλείσει εντελώς, αλλά να αποφύγουμε εκείνα τα ολοκληρωτικά. Ακριβώς αυτό, ακριβώς πιστεύω. Πιστεύω ότι θα δούμε μία πρόσκαιρη κλιμάκωση ωσότου ολοκληρωθούν οι αμερικανικές εκλογές, για τους λόγους τους οποίους σας εξήγησα. Δεν συμφέρει ούτε το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει τη δυνατότητα να αντιπαρατεθεί με τον άξονα, το λεγόμενο άξονα αντίστασης του Ιράν, δηλαδή με το Λίβανο, τη Συρία, την Ιεμένη και το Ιράκ. Και αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για μη κρατικούς παράγοντες, τώρα μιλάμε για κράτη, μιλάμε για πόλεμο εναντίον κρατών. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά. Και επίσης και το Ιράν δεν πιστεύω ότι θα διακινδυνεύσει μια τεράστια εκροή εσόδων και ειδικά μετά και από το διεθνές εμπάργο. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει μια πρόσκαιρη κλιμάκωση εξαιτίας του ότι το Ισραήλ εκμεταλλεύεται το κενό εξουσίας το οποίο παρουσιάζεται πρόσκαιρα λόγω των αμερικανικών εκλογών, και αμέσως μετά θα δούμε μια αποκλιμάκωση, δεν θα είναι άμεση, αλλά θα δούμε μια αποκλιμάκωση. Τις κρατάω αυτές τις εκτιμήσεις, είναι κάτι που ούτως ή άλλως το χρειάζεται ο καθένας από μας, διότι ξέρουμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα μας επηρεάζουν, είναι δίπλα στην δική μας την αυλή. Έτσι ακριβώς, κύριε Βουλγεράκη. Λοιπόν. Ευχή μας είναι καταρχάς να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για το θάνατο του φοιτητή, ο οποίος έχασε τη ζωή του χθες μετά από μια παράλογη τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ. Απ' την άλλη όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε τη συνεχιζόμενη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Δεν πρέπει, φυσικά και το Ισραήλ έχει το ένομο δικαίωμα να αμυνθεί. Γνωρίζουμε όλοι ότι το τεράστιο, ότι φυσικά και ότι η Χαμάς δεν είχε κανένα δικαίωμα το παραστρατιωτικό σκέλος της να επιτεθεί στο Ισραήλ πριν από ένα χρόνο. Από την άλλη όμως αυτή η ασύμμετρη απάντηση
με 42.000 νεκρούς Παλαιστινίους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να σταθεί και να θέσει με κάθε τρόπο μέτρα αποκλιμάκωσης, με οποιοδήποτε τρόπο, ενδεχομένως και με οικονομικό αποκλεισμό, εμπάργκο, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να δράσει τόσο ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση χωρίς να περιμένουμε το διεθνή παράγοντα κάθε φορά. Και την, ναι, την να ίδια... τα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί θα πήγαινα στις κόντρες κυβέρνησης αντιπολίτευσης, γιατί έλεγε χθες και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρέπει να υπάρξει ένα όριο σε αυτά που λέτε, σε αυτά που ανακοινώνονται ως κόμματα της αντιπολίτευσης. Ας κοιτάξουν λίγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά της αριστεράς, που είναι και μια ιστορική αναφορά, ποιοι βγάζουν ποιες ανακοινώσεις, ποιοι δεν ονοματίζουν ξεκάθαρα τρομοκρατικές αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις, και να δουν με ποιους είναι στην ίδια σελίδα. Έχουμε μιλήσει για την προστασία αμάχων στην Παλαιστίνη. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον αρχηγό της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά η επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ ήταν μια τρομοκρατική επίθεση. Φυσικά και ήταν μια τρομοκρατική επίθεση. Η αριστερά όμως είναι πάντα με το πλευρό των αδικημένων, των αμάχων, πάντα στο πλευρό της Παλαιστίνης, κύριε Δουβιεράκη.